Πάμε να προχωρήσουμε, να δούμε τι θα ανοίξει από Δευτέρα, αν θα ανοίξει, τι θα ανοίξει, τι δεν θα ανοίξει, τι γνωρίζουμε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Είστε καλά, μας λείψατε. Τι γίνεται, πώς είστε, πώς περνάτε χωρίς τηλεόραση? Αντέχω. Εντάξει, είναι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Πάντως και εμάς μας λείπει, η δουλειά μας είναι και στον κόσμο λείπει πολύ. Ελπίζουμε να τελειώσουμε σήμερα και να προχωρήσουμε κανονικά. Και να δούμε κιόλας, κύριε Γεωργιάδη, από Δευτέρα τι θα ανοίξει. Γιατί καταλαβαίνουμε πως οι εικόνες από το Χάροτς και όχι μόνο, και από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σας έχουν τρομάξει και εσάς και τους επιδημιολόγους. Κοιτάξτε, φαντάζομαι έχουν τρομάξει κάθε λογικό άνθρωπο. Εγώ εύχομαι τα πάντα να εξελιχθούν καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μην συμβούν αυτά που οι δημοσιολόγοι φοβούνται ότι θα συμβούν εκεί λόγω αυτών των σκηνών. Έχουμε όλοι οι άνθρωποι να έχουν υγεία. Mm-hmm. Όμως η εικόνα αυτή προκάλεσε ασφαλώς μεγάλη ανησυχία, κυρίως τον προβληματισμό πώς μπορείς να ελέγξεις όχι μόνο εντός των καταστημάτων που είναι πιο εύκολο, αλλά και εκτός των καταστημάτων το μαζικό συνωστισμό. Αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Αρκετά πιο δύσκολο. Μέσα μπορείς να βάλεις, έχουν μπει κανόνες μέσα, έτσι κι αλλιώς. Είναι μπορεί. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, το δείτε τώρα στο μυαλό σας οπτικά. Mm-hmm. Τι θα κάνεις για να ελέγξεις, παράδειγμα, χάρη στην Ερμού, να μείνει ο ένας πάνω στον άλλον, όπως κάνουν οι κανείς γιορτές. Να μην περπατάνε στον πεζόδρομο, λέτε, πάρα πολύ. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αυτό αναπόκειται μόνο στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή να... Ποια ατομική ευθύνη? Και άμα πας στο κατάστημα και είναι ο πεζόδρομος, πας... Ο κάθε ένας από εμάς, τέλος πάντων, πρέπει, αν βλέπει κάπου ότι γίνεται συνωστισμός, να το αποφεύγει. Πρέπει να πας να ψήσει ένα κατάστημα στην Ερμού. Και έχει φτάνει στην Ερμού και είναι πίκτρα. Άρα τι μας λέτε, ότι δεν θα ανοίξει τίποτα? Μέχρι να διάσει, δεν θα διάσει. Άρα υπό το φόβο αυτό δεν θα ανοίξει τίποτα, κύριε Γεωργιάδη, τουλάχιστον από Δευτέρα. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν. Συνολικά δεν κάνω εγώ ποτέ μόνος μου ανακοινώσει, γιατί θα τρελάνω τον κόσμο. Λέω ότι δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι η επιδημία δεν έχει εξελιχθεί κατά τρόπο που θα θέλαμε. Έχουν μια πτωτική τάση τα κρούσματα, αλλά όχι τεράστια. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κερδίσαμε, θα μου πείτε, με το lockdown? Θα σου πω τι κερδίσαμε. Από εκεί πήγαμε από τα 500 την ημέρα. Mm-hmm. Από τα 500 την ημέρα στα 3.000 μέσα σε διάστημα 4 ημερών. Είμαστε τώρα στα 1.600. Μισά, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αντί να πάμε με την ίδιο ρυθμό ανόδου τα 3.000 να γίνουν 10.000, έχουν γίνει 1.600. Μήπως, κύριε Γεωργιάδη, έπρεπε να έχετε πάει σε ένα πιο αυστηρό lockdown? Αυτό το λένε εδώ πέρα και οι ακροατές μας το επισημαίνουν. Πώς αυτό? Πιο αυστηρό lockdown. Πολύ αυστηρό είναι το lockdown. Πάντως δεν φαίνεται να είναι πολύ αυστηρό όταν κυκλοφορεί τόσος κόσμος έξω. Κοιτάξτε, δεν έχουμε. Οι αποφάσεις είναι ίδιες με τον Απριλίο. Ό,τι είχε μείνει ανοιχτό τον Απρίλιο έχει μείνει ανοιχτό και τώρα. Ό,τι είχε κλείσει τον Απρίλιο έχει κλείσει και τώρα. Δεν έχει διαφορά. Τι διαφορά κάναμε, τα ίδια πράγματα κάναμε. Mm-hmm. Τον Απρίλιο απλώς ο κόμος και μένε σπίτι, τώρα δεν πείστε και είναι έξω. Ναι. Καταλαβαίνουμε πως το μόνο το οποίο είναι σίγουρο πως θα ανακοινωθεί είναι τη Δευτέρα πως θα ανοίξουν τα κομμωτήρια, σωστά? Αυτό φαίνεται να είναι βέβαιο. Δεν κάνω ανακοινώσεις. Ναι, λέμε τι σκέψεις υπάρχουν τώρα, δεν είναι θέμα ανακοινώσεων, δεν θέλουμε ανακοινώσεις. Θα κάνουμε ανακοίνωση θεσμικά, συνολικά, χρονοδιαγράμματα. Είναι από τα κομμάτια το λιανεμπόριο που προηγείται? Ασφαλώς, τα κομμωτήρια είναι μέσα αυτά που... Mm-hmm. Τα κομμωτήρια, λέει, είναι μέσα αυτά. Ωραία. Που ασφαλώς έχουν μια προτεραιότητα, γιατί ξέρετε ότι εκεί υπάρχει με ραντεβού, δεν υπάρχει τους αρσυνοσυσμούς σε ένα κομμωτήριο όπως λέγουν τώρα. Υπάρχει διαφωνία από ό,τι ξέρουμε και στους λοιμοξιολόγους για το θέμα αυτό, κύριε Γεωργιάδη, και επομένως αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγαλύτερο προβληματισμό και στην κυβέρνηση. Για τα κομμωτήρια, για όχι, γενικό για το λιανεμπόριο και το άνοιγμα. Το έχουμε ακούσει και δημόσια να το εκφράζουν. Καλά, ασφαλώς υπάρχει. Οι λοιμοξιολόγοι έχουν ακούσει, αυτά έχετε βγάλει και φαντάζομαι. Οι οποίοι λένε να μην ανοίξει τίποτα, ξέρετε αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, λέτε πως από Δευτέρα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ξεκινήσει και η δυνατότητα πωλήσεων με το click away? Κύριε Αντωνοπούλου μου, είπαμε, θα γίνουν ανακοινώσεις συνολικά και θεσμικά. Τι δική σας την άποψη, γιατί το click away είναι μια μέθοδος η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει? Και θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το έχω ξαναπεί σε συνέντευξή μου, είναι μια μέθοδος που μπορεί να λειτουργήσει. Προσέξτε, δεν μπορεί να ρεφάρει κάποιος το τζίρο του με το click away. Δεν μπορεί το click away να αντικαταστήσει τη λιανική πώληση. Μπορεί όμως το click away με ένα πιο υγειονομικά ασφαλή τρόπο να αποφορτήσει λίγο τα courier που έχουν. Μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει click away, να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν το ξέρει, ο κόσμος πώς λειτουργεί? Το click away, τώρα ξέρετε, θα μας ψέξει ο κ. Μπαμπινιώτης που έχει πει σωστά, δεν πρέπει να σου πω ξενικό ζώο. Εντάξει, για να το καταλάβουμε, ναι. Έλατε. Είναι ότι όπως κάνεις τη διαδικτυακή σου παραγγελία ή τη τηλεφωνική σου παραγγελία, παραλαμβάνεις έξω το κατάστημα, δεν μπαίνεις στο κατάστημα. Αυτό.
Άρα πάλι αντί να το περιμένει σπίτι, το παραγγέλνει. Να το κατάστημα από το εξωτερικό χώρο. Αυτό πάντως ακούγεται λογικό να ξεκινούσε από Δευτέρα. Σας είπα το τι θα ξεκινήσει, τι θα ξεκινήσει, θα το πούμε συνολικά. Πότε, αύριο, αύριο θα το πείτε, αύριο. Τελειώνει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και τώρα συνεδριάζει όταν εγκριθούν τα μέτρα που έχουμε προτείνει και έχουμε την έγκριση και συμφωνία με τους γιατρούς, θα σας τα πω. Με τις εκκλησίες, κύριε Γεωργιάδη, τι προτείνετε εσείς, τι λέτε πως... Δεν είναι καθόλου στη δική μου αρμοδιότητα η εκκλησία. Εντάξει, άποψη είμαι σίγουρη ότι έχετε. Για πολύ λίγες λειτουργίες, πολύ σημαντικές για την πίστη μας και με πολύ λίγο κόσμο. Εσείς που θα κάνετε προσωπικά Χριστούγεννα, με τι τρόπο θα γιορτάσετε, τι σκέφτεστε? Τι εννοείται, στο σπίτι μου. Στο σπίτι σας με την οικογένειά σας. Με 9 άτομα ή... Όπως θα κάνουν όλοι. Και με άλλη μια οικογένεια. Ο καθένας σπίτι του δεν θα είναι. Σπίτι του θα είναι, αλλά με ποιον θα είναι? Θα είστε με άλλους ή με μόνο σας? Εγώ δεν ενθαρρύνω την μεγάλη συνένωση σε αυτή τη φάση. Αν δεν σκεφτείτε ότι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, η ιδέα να φέρει σε επαφή τον παππού και τη γιαγιά με την υπόλοιπη οικογένεια δεν έχει μεγάλο ρίσκο. Τώρα υπάρχει το θέμα με τα σούπερ μάρκετ, κύριε Υπουργέ. Ρωτάνε πρώτα απ' όλα την Κυριακή αν θα είναι ανοιχτά. Τώρα μεθαύριο δηλαδή. Η Κυριακή είναι μέρα που επιτρέπεται. Αυτή η Κυριακή είναι μέρα που επιτρέπεται, ας πούμε, να είναι ανοιχτά και προαιρετικά μπορεί να είναι ανοιχτά όποιο θέλει. Με τις τιμές επίσης. Με τις τιμές τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Κάποια στιγμή είχατε επισημάνει ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα αυξημένων τιμών. Έχουν ελεγχθεί αυτά πια όλα. Έχουν κάνει ελέγχου. Οι τιμές να ακολουθούν την λογική πορεία. Δεν έχει κάτι γιατί. Έχετε επιβάλει και πρόστιμα, έχει χρειαστεί ή όχι? Δεν χρειάζεται μάλλον πρόβλημα. Από την ώρα που ψηφίσαμε την τροπολογία υπήρξε πολύ εύκολη ανταπόκριση αγοράς. Εσείς τώρα, κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να αποκλείσετε ότι αν πάμε σε κάποιο άνοιγμα δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουμε μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή ότι αυτό το άνοιγμα θα φέρει αύξηση των κρουσμάτων και άρα θα ξαναχρειαστεί κλείσιμο? Όπως έχει έρθει η ζωή μας, το να κάνεις από. Να λες δημόσια ότι αποκλείς κάποια εξέλιξη είναι το πιθανότερο, θα βρεθείς στο μέλλον όπως κάνουν σε μένα και σωστά και μου παίζουν βιντεάκια του παρελθόντος και τα παίζουν στο μέλλον. Δηλαδή που έλεγαν δεν γίνεται το lockdown. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα τέτοιου είδους προβλέψεις γιατί όλα είναι στον αέρα. Υπάρχει στην πραγματικότητα, μέχρι να γίνει ο εμβολιασμός ο μαζικός του πληθυσμού, δεν πρόκειται να έχουμε κανονικότητα στη ζωή μας. Πρέπει να γίνει ο μαζικός εμβολιασμός. Φόβος για τρίτο κύμα υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Προφανώς υπάρχει. Να καταλάβουμε τι εννοούμε τρίτο κύμα. Το κύμα είμαστε εμείς. Όσο αυξάνεται η κοινωνική κινητικότητα, τόσο διαρρύνεται ο ιός. Όσο μειώνεται η κοινωνική κινητικότητα, τόσο μειώνεται ο ιός. Αν, ας πούμε, όλες οι οικογένειες φέρνουν τον παππού και τη γιαγιά στο σπίτι τους και γυρίσουν αυτοί και κάποιοι έχουν ασθενήσει από τα παιδιά που είναι μέσα, για ένα παράδειγμα, έτσι. Αυτό θα είναι το κύμα. Τώρα, αν γίνει σε μαζική κλίμακα. Το καταλαβαίνουμε. Με τα τεστ, κύριε Υπουργέ, επίσης έχετε επικριθεί ότι τελικά αυξήσατε τις τιμές αντί να τις κρατήσετε στα 40 και 20 που είχατε πει. Εντάξει, πάντως βγήκαν αυξημένες από τις αρχικές σας ανακοινώσεις. Αντί για 40 και 10 πήγαν νομίζω 60 και 20. Εμείς είχαμε κάνει διατίμηση για να ανακοινώσουμε την τιμή των τεστ αυτών καθ' αυτών. Αφού ανακοινώσουν την τιμή των τεστ, οι γιατροί είπαν ότι θα χρεώνουν διαφορετικά και χρεώνουν διαφορετικά την υπηρεσία, όχι το τεστ. Το τεστ λέει ήταν η μία χρέωση, η αμοιβή του γιατρού άλλη χρέωση. Εντάξει, τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει τον υποψήφιο ασθενή τι θα πληρώσει, όχι τώρα αυτή η ανάλυση. Και βάλαμε διατίμηση και στην άλλη χρέωση. Για μην μπορούν να βάλουν ανεξέλεγκτα. Άρα 60 και 20 λοιπόν, αυτό είναι το τελικό. Έως 60 και έως 20. Καλά, το έως πάντα στο όριο θα πάνε όλοι. Αυτό πάντα γίνεται, κύριε Υπουργέ. Εγώ ξέρω δεν είμαι πολύ υπέρ της διατίμησης, γενικά δεν μ' άρεσε ως όρο. Ξέρω γιατί είστε και πολιτικά αντίθετο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα πριν την απόφασή μου, PCR έβρισκε στην Ελλάδα και με 120 με 150 ευρώ. Τώρα το δεις έως 60. Αυτή είναι η διαφορά. Κύριε Γεωργιάδη, για ένα θέμα που δεν είναι 100%, δεν είναι καθόλου τη αρμοδιότητά σας, για το άνοιγμα των σχολείων, ωστόσο. Και εσείς πατέρας είστε και είμαι σίγουρη πως έχετε και εσείς μια συγκεκριμένη άποψη. Ασκείτε πολύ έντονη κριτική γιατί η κυβέρνηση προτάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου και αφήνει για τη συνέχεια στα σχέδιά της υπό εξέταση το άνοιγμα των σχολείων για μετά τις 7 Γενάρη. Αφήστε να δούμε λίγο τι αποφάσει η κυβέρνηση για το ένα και το άλλο. Δείτε. Ασκείτε κριτική πριν να ακούσουν οι αποφάσεις κυβέρνησης. Καλά, ασκούμε κριτική γιατί η συζήτηση όλο αυτό το διάστημα είναι για να ανοίξει και πότε το λιανεμπόριο, ενώ για το σχολείο μας έχετε πει σίγουρα μετά τις 7 Γενάρη. Δεν είναι σωστή. Να σου πω γιατί είναι λάθος. Αν χάσεις κάποιες μέρες σχολείου, μπορείς να τις συμπληρώσεις με μια επέκταση σχολικής χρονιάς το καλοκαίρι. Δεν χάλασε ο κόσμος. Έχει ξαναγίνει για απεργίες και καταλήψεις. Μπορεί να επεκταθεί. Όχι, όχι. Θεωρητικά μιλάω. Α, λέμε πώς το σκέφτεστε. Όχι, όχι. Δεν έχω τους εγώ εμπλοκή στο θέμα. Λέω ότι έχουμε ζει στην Ελλάδα παράτα σχολικού έτους για απεργίες. Μάλιστα. Έχουμε δει παράτα σχολικού έτους για καταλήψεις. Δεν θα να τα θυμάστε. Έχουν γίνει αυτά. Φυσικά το θυμόμαστε, βέβαια. Παράταση τη χρονιά τη αγορά δεν υπάρχει.
Έτσι. Όταν χάσει τα Χριστούγεννα, χάθηκε, τελείωσε, τα χάσει, τέρμα. Σωστά, σωστά. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όπω κάνει τη σύγκριση, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Δηλαδή, αυτό σας λέω. Ναι, ναι, έτσι είναι. Δεν έχει τα δίκο σε αυτό. Άμα φύγει η χρονιά, έφυγε. Αλλά, εντάξει, τώρα... καλά, υπάρχει και το, υπάρχει και το θέμα των παιδιών, τα οποία υφίσταται τρομερή πίεση. Και τα τόσο καιρό μπροστά παιδιά. Από μια οθόνη. Για την σύγκριση μίλησα. Ναι. Γίνεται πάντως το σχολικό σύγκριση, έτος μπορεί να παραταθεί ναι. και να πληρωθούν χαμένες τυχόν ώρες. Mm-hmm. Ο τζίρος του καταστήματος των εορτών εφόσον χαθεί δεν θέλω να σου πω για παράδειγμα στη Γερμανία είναι ανοιχτά τα σχολεία και δεν γίνεται συζήτηση για να ανοίξουν άλλες δραστηριότητες. Αν δείτε τη θεσμική ομιλία της κ. Μέρκελ στη Βουλή της Γερμανίας θα δείτε ότι η Γερμανία, η κ. Μέρκελ μόνο που δεν έκλαιγε. Ναι. Mm-hmm. Ανακοινώντας πολύ σκληρότερα μετά, τα κλείνουν όλα από τις Χριστουγεννιάτικες Γερμανίες. Και τα σχολεία και τα καταστήματα και τα πάντα. Τώρα εσείς το εμβόλιο θα το κάνετε, κύριε Υπουργέ. Ελπίζω να μου το δώσουν από τους πρώτους. Θέλω να το κάνω αμέσως. Μπορώ να το φέρω την πρώτη μέρα. Δεν φοβάστε δηλαδή έτσι τυχόν παρενέργειες συζήτηση. Όχι, αδειμονώ, σας λέω. Θα το κάνετε και δημόσια έτσι για να στείλετε και το μήνυμα. Θα το κάνω και δημόσια και σας λέω μακάρι να με επιλέξουν από τους πρώτους. Γιατί το πρόβλημα θα είναι πως θα βρεις το εμβόλιο, όχι γιατί να το κάνεις. Μας φωνάξετε να είναι οι κάμερες μας εκεί. Πρέπει να είσαι ανόητος για να μην κάνεις το εμβόλιο. Πρέπει να είσαι δηλαδή τελείως ανόητος. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες απόψεις. Υπάρχουν και ανησυχίες και επιστημονικές ανησυχίες. Δεν είμαι απόψεις τώρα, κύριε Οικονομού. Όχι, υπάρχουν επιστημονικές απόψεις. Υπάρχουν επιφυλάξεις. Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Μόνο ο Κομπογιάννης για τον Βάλλον είναι κατά των εμβολίων. Δεν υπάρχει κατά των εμβολίων. Δεν υπάρχει. Κατά. Δεν λέω για κατά, λέω για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν. Θα πάει τώρα το εμβόλιο, θα το λέω τώρα στον Υπουργό Υγείας. Ναι. Που θα έχει πάρει έγκριση από τον EMA και τον FDA. Mm-hmm. Γιατί δεν μιλάμε για εμβόλιο γενικώς. Ναι, ναι, λέμε βέβαια. Για ένα εμβόλιο που έχει τηρήσει διαδικασία και πάρει έγκριση. Και για μια πανδημία. Mm-hmm. Ωραία. Έχουν πάει δηλαδή οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του πλανήτη, οι μεγαλύτεροι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν πάρει έγκριση από τους δύο μεγαλύτερους και πιο σκληρούς οργανισμούς εγκρίσεις φαρμάκων. Και συζητάμε πρέπει να το κάνουμε τώρα σοβαρά. Mm-hmm. Έλα, παρακαλώ πολύ τώρα. Όχι, δεν το συζητάμε εμείς. Λέμε ότι πρέπει να λέμε και αυτές τις απόψεις, γιατί τίθενται στο τραπέζι, όπως ξέρετε. Κοιτάξτε, απόψεις υπήρχαν και να μην φοράνε μάσκα. Mm-hmm. Και πηγαίνει και έγιναν τις μάσκες στο Σύνταγμα. Άποψη. Όχι, στην αρχή μας το έλεγαν και οι επιστήμονες αυτό. Στην αρχή μας το είχε πει και ο κύριος Τσιόδρας, ναι. ότι η μάσκα είναι μόνο για τους υγειονομικούς. Άρα μην επικρίνουμε μόνο τους ψεκασμένους και καλά σε εισαγωγικά. Θέλω να πω γιατί. Ρε παιδιά, στην αρχή, το Μάρτιο, όλοι κι εγώ, διαβάζουμε τι έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συμφωνούμε. Τι έλεγε τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν χρειάζεται να φοράτε όλη μάσκα. Αυτό δεν έλεγε. Αυτό λέγαμε κι εμείς. Αυτό λέγαμε κι εγώ. Μου παίζουμε τα βιντεάκια μου εκείνη την εποχή. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Προχώρησε η επιστημονική γνώση για τον COVID. Περάσανε δύο μήνες, ήρθε ο Παγκόσμιος Οργανισμός και είπε υγείας, όχι, λέμε τα πειράματα που κάναμε πρέπει να φοράμε μάσκα. Mm-hmm. Τι θέλετε τώρα, να λέμε αυτό που λέγαμε πριν μάθουμε την πανδημία ή αυτό που μάθαμε όχι, μετά. Είναι δεδομένα, απλώς τα βάζουμε στη σειρά τα πράγματα όπως αλλάζουν λέω, κατά τη χρονική σειρά. Αν τα βάλεις στη σειρά καταλαβαίνεις και την εξέλιξη. Η απάντηση για τη μάσκα είναι, στην αρχή οι ειδικοί λέγαν δεν χρειάζεται να φοράνε όλη μάσκα, όσο μελετήσανε τον ιό και κάνανε πειράματα και βεβαιωθήκαν ότι μεταδίδεται από το σάλιο και από τον αέρα, είπανε συγγνώμη λάθος, πρέπει ωραία, να φοράμε μάσκα. Να πούμε ένα-δύο πράγματα ακόμα κύριε Υπουργέ για να ολοκληρώσουμε. Δεν υπάρχει τώρα ειδικός που λέει να μην φοράς μάσκα. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, ένα θέμα είναι το θέμα Τσίπρα, εάν συνεχίζει να υπάρχει για σας θέμα Τσίπρα, σπιτιού Τσίπρα ενώ και εξηγήσεων το αν σας έχουν πει σε αυτά που είπε, άρα το θέμα κλείνει και τελειώνει εδώ και προχωράμε παρακάτω. Τι λέτε? Κοιτάξτε, να καταλάβουμε το τι λέμε. Εγώ δεν θέλω να μπω τώρα στο νομικό σκέλος, γιατί αυτό είναι άλλο τάξιο ζήτημα. Ναι. Εγώ με ένα μαέστα πάντα τελέχω δια της λογικής. Και θέλω λίγο να με παρακολουθήσει αυτό που θα σας πω και να το συνεδούμε όλα να τελειώνουμε. Ναι. Εγώ από την αγορά ξέρω δύο μοντέλα. Πας να νοικιάσεις ένα σπίτι. Ωραία. Και το σπίτι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση και χρήζει ανακαινήσεως. Ναι. Μοντέλο Α. Λέει ο υποψήφιος ενοικιαστής, κοίταξε να δεις, θα το ανακαινήσω και επειδή θα το ανακαινήσω και θα ξέρω σε κάποια λεφτά που θα σου μείνουν για τα λεφτά που θα ξέρω θα μείνουν στο σπίτι, θα μου δώσω ένα χαμηλότερο ενίκιο για κάποια χρόνια, ώστε να πάω πίσω τα λεφτά που ξόδεψα. Συμφωνούμε. Σωστά. Υπάρχει ένα δεύτερο μοντέλο που λέει ότι όχι, θα το ανακαινήσω εγώ, βάλω τα λεφτά, αλλά επειδή το έχω ανακαινήσει και θα ξέρω σε λεφτά που θα δώσω καινούριο, όχι μόνο θα σου δώσω περίοδο χάριτος. Αλλά θα σου αυξήσω και το ενίκιο. Θα πληρώνεις και παραπάνω. Ναι. Σπίτι, σωστά. Που θα είναι καινούριο το κλειδί στο χέρι. Ξέρετε εσείς κανένα μοντέλο που σου λέει ο ιδιοκτήτης θα στο ανακαινήσω και θα στο δώσω με περίοδο χάριτος?
Πού να ξέρω, μπορεί να υπάρχει, τι να σας πω τώρα. Άρα το πρόβλημα σε αυτή την υπόθεση, κύριε Γεωργιάδη, ποιο είναι τώρα? Όχι, κύριε Γεωργιάδη, μπορεί ο άνθρωπος να αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω τώρα, μπορεί να είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Είσαι ένας άνθρωπος ευήλικας, έμπειρος, δημοσιογράφος, έμπειρος, οικογενειάρχης, τα πάντα όλα. Μάλιστα. Έχεις ακούσει τη ζωή σου ιδιοκτήτη εκείνη που να σου λέει? Προσωπικά όχι. Όχι, δεν έχω ακούσει. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα είναι αυτό όμως, ή το πρόβλημα είναι ότι δεν είχε δώσει από την αρχή στη δημοσιότητα? Την ανακοίνωσή του, θέλει να μας πείσει ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη που βρήκε έναν ιδιοκτήτη που αποφάσισε να ανακαινήσει το σπίτι με δικά του έξοδα και παρά να του δώσει περίοδο χάρη. Αυτό όμως, κύριε Γεωργιάδη. Είπε ψέματα ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αυτό όμως. Τώρα, γιατί είπε ψέματα, άλλος θα είπε ψέματα γιατί έκανε την ανακαίνιση μόνος του και δεν είχε παραστατικά να τα δείξει. Και είναι μαύρο χρήμα. Mm-hmm. Άλλος θα είπε ψέματα γιατί έχει βάλει κρυφά εισοδήματα. Άλλος θα είπε ψέματα εσείς γιατί δεν έχει πει στου τρόπου του. Εσείς τι λέτε, λέμε τώρα. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε. Πάντα είπε ψέματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Έχω αμφιβολία. Υπάρχει ένας ακροατής που μπορεί να πει ότι όχι, εγώ ξέρω ιδιοκτήτη που κάνει ανακαίνιση. Εσείς θα μας πείτε. Εσείς εκτιμάτε ότι είπε ψέματα, επομένως. Εμένα με εκνευρίζει να προβάλλουν την νοημοσύνη μου. Γιατί να είπε ψέματα? Ωραία. Εσείς και άτομα που έχετε διαφωνία, αυτό που σας λέω. Όχι, τι λόγο έχει να πει ψέματα, λέμε. Τι λόγο έχει? Δεν νίκιασε και τον Μπάγκιχαμ. Να μου υποδείξετε έναν ιδιοκτήτη. Όχι. Αν μου βρείτε έναν, πάω και εγώ να νικήσω. Μα λέω γιατί να πει ψέματα. Δεν πήγε να νικιάσει ένα παλάτι ο άνθρωπος. Προσέξτε. Ένα σπίτι στη θάλασσα πήγε. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Ξεκινάει από το σπίτι στην αρχή. Ποια ήταν η πρώτη ανακοίνωση του Τσίπρα? Ναι. Καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει να πιει καφέ στην Κυψέλη με τον κουραμπιέδε. Με κουραμπιέδε, ναι, μαζί. Ψέματα. Ή τελικά μένει στα Λεγρανά. Mm-hmm. Η τρίτη ανακοίνωση. Μένει μόνοι μα στα Λεγρανά. Τι τον παίρνω και από πίσω από τον κύριο Τσίπρα, ξέρω που μένει, κύριε Οικονόμου. Όχι, λέω. Εμένα με νοιάζει ότι στην αρχή μα είπε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και μένω στην Κυψέλη και αλλάζει κουραμπιέ. Και συνέχεια δημοσιογράφου είναι τη φασαρία. Χθε τον βρήκα να μένει στα Λεγρανά τώρα το Δεκέμβριο. Εάν μένει στα Λεγρανά τώρα το Δεκέμβριο, μόνιμα μένει προφανώ. Mm. Γιατί τα Λεγρανά, αν πήγε στην εξοχική Αττική Αθερινή, δεν είναι το Δεκέμβριο, είναι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Άρα, είπε ψέματα στην αρχή, είπε ψέματα στη συνέχεια, είπε ψέματα στην πορεία. Τώρα γιατί είπε ψέματα, τι να σας πω. Πήγαινε το ρωτήσε τον, τσιπάζουμε. Mm-hmm. Είπε ψέματα πάντως, μην κολλευόμαστε τώρα. Άρα το πρόβλημα είναι αυτό, λέτε εσείς, και όχι το γεγονός ότι μπορεί να νοικιάζει ένα σπίτι στην περιοχή. Δεν είχα ασχοληθεί πολύ με το σπίτι. Ναι. Γιατί είχα πολλά προβλήματα, δεν προλάβαινα. Όταν είδα στην τηλεόραση το δελτίο του Sky την ανακοίνωση που έλεγε με κάρτα ότι ναι, έδωσε ο ιδιοκτήτης μόνος του τα χρήματα ανακαίνησης και μου έδωσε τα πρώτα 3 χρόνια 500 ευρώ και το δεύτερο χρόνο 900 ευρώ. Mm. Όταν είδα αυτό, πρωθυπουργός είμαι. Λέω συγγνώμη, αυτό είναι πρωτοφανές. Και έχω γράψει μέσα ένα tweet, το οποίο είχε ενδιαφέρον για το πώς λειτουργεί εκείνη η γνώμη. Είμαστε από να το δούμε μαζί για να σας πω και τα ακριβές νούμερα. Έγραψα ένα tweet εκείνη την ώρα που το σκέφτηκα, μόλις είδα στο δελτίο του Sky τη σχετική αυτή ανακοίνωση. Η οποία, ξέρετε, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργη για το λόγο που εξήγησα, έτσι. Λοιπόν, και πάω και γράφω στο Twitter μου το εξής σχόλιο. Μάλιστα. Α, να το βρω. Μέχρι να το βρείτε, πάντως θέτουν ένα ζήτημα οι ακροατές μας και για τα διαιτολογικά γραφεία που είναι και αυτά κλειστά. Τα διαιτολογικά γραφεία, τα γραφεία των διαιτολόγων. Mm-hmm. Ναι. Ενώ όλα τα άλλα, λέει, τα παραϊατρικά λειτουργούν κανονικά. Είχα μια αρχή διαμαρτυρηθεί, αλλά στα πλαίσια της μειώσεως της κοινωνικής κινητικότητας. Λοιπόν, γράφω στο Twitter. Για πείτε μας, λοιπόν, αλλάτε. Διαβάντας την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για το σπίτι που νίκιασε, συγκινήθηκα. Τρεις τελείες. Τελικά στην Ελλάδα υπάρχουν καλοί άνθρωποι με χρυσή καρδιά. Όπως αυτός ο ιδιοκτήτης που αφού ανακαίνισε το σπίτι του, μετά το νίκιασε μόνο για 500 ευρώ τα πρώτα χρόνια. Τρεις τελείες. Άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο. Προφανώς αυτό είναι το λεγόμενο τρολάρισμα που λέμε στο Twitter. Σωστά. Μόνο το λογαριασμό μου στο Twitter, αυτό το tweet το έχουν διαβάσει μέχρι τη στιγμή 115.489. Που είναι τεράστιο νούμερο για το Twitter. Βεβαίως. Που δείχνει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόμμα, αυτό εννοώ. Γιατί ο κόμμα μπήκε και διάβασε μαζί κάτω το Twitter? Γιατί του φαίνεται παράδοξο. Γιατί του φαίνεται παράδοξο. Καταλαβαίνω ότι λέω κάτι που είναι προφανές. Άρα ο Τσίπρας βγήκε και είπε στον ελληνικό λαό ένα προφανές. Άρα υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης, λέτε. Και πολιτική ζήτηση είναι. Κύριε Τσίπρα, γιατί είπατε ψέματα? Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η συζήτηση τώρα. Δεν θέλετε να μην είπε. Ο ίδιος καλεί, ο ίδιος πάντως. Να έχει βρει ο Τσίπρας τον έναν ιδιοκτήτη που αποφάσισε να κάνει αυτό στην Ελλάδα, είναι αστείο. Ο ίδιος έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Ξέρετε τι αντεπιχείρημα μου είπανε? Ήθελε να το κάνει ο ιδιοκτήτης, ήθελε να έχει ανοικιαστεί τον πρώην πρωθυπουργό. Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Το είπαμε και εμείς πριν. Μπορεί. Αλλά αυτό είπατε, δεν το άκουσα. Το είπα, βέβαια. Άρα ο
ιδιοκτήτης. Δεν είναι όποιος όποιος τώρα. Όταν σου έρχεται ο κύριος Τσίπρας να νοικιάσει το σπίτι σου, δεν είναι ο κάθε τυχαίος. Πώς θα το κάνουμε. Άρα ο ιδιοκτήτης του έκανε δώρο. Μπορεί, ούτε να τι να σας πω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα τώρα. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να το έκανε από αγάπη στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να το έκανε από αγάπη στον ίδιο. Τι να σας πω. Αν του είχε κάνει δώρο, ναι, το πράγμα είναι πιο σοβαρό. Δηλαδή. Για τα δώρα σε εμάς πολιτικούς αποτιμώνται εις χρήμα και δηλώνονται. Mm-hmm. Δεν πάει να πάρει δώρο. Μα τι δώρο, αφού είπε 500 ευρώ πληρώνει, δεν είναι δώρο. Δεν είναι ιδιωτής να κάνει ένα δώρο. Μα είναι χαμηλό το τίμημα. Δεν είναι, είναι δώρο εντελώς. Έχει 500 ευρώ το μήνα. Σου λέει αυτά που μου ζήτησε, αυτά δηλαδή πληρώνω. Του βάζανε 1 ευρώ το μήνα στο δεχόμενο με ίδιο τρόπο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι στην υπερβολική. Μην είμαστε υπερβολικοί τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, ένα σπίτι είναι, δεν είναι και καμιά έπαυλη. Λοιπόν, τώρα, εμένα σε αυτό κλείνει την κουβέντα, θα πω περισσότερα. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας λοιπόν, ψέματα και είναι προφανές ότι μένει εκεί πέρα. Προσέξτε, επειδή εμένα εγώ καπιταλιστής είμαι, μ' αρέσει να ο κόσμο να περνάει καλά, μ' αρέσουν τα σπίτια στη θάλασσα, δεν έχει τύχη να έχω εγώ, δεν έχει σημασία. Μ' αρέσει να πηγαίνει τα παιδιά στα ιδιωτικά σχολεία, μ' αρέσει, όλα αυτά μου αρέσουν. Όλα αυτά και τα πουρα που τον είδαμε να καπνίζει κάποτε και το κότερο ωραίο είναι, όλα αυτά είναι ωραία. Σας ευχαριστούμε. Μη μα το παίζει τώρα, παιδί του λαού, δεν τη Κυψέλη. Περνά ωραία. Με γεια σου, με χαρά σου. Σταμάτα την κλέψα και την αριστεροσύνη να πούμε. Αυτά κλέψα. Κόφτα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μέρα. Να είστε καλά.